Γεια χαρά σε όλους, καλωσορίσατε σε ακόμα ένα νέο βίντεο εδώ στο κανάλι μου. Σήμερα θα παίξουμε ένα διαφορετικό παιχνίδι και είναι ένα απλό παιχνιδάκι έτσι που βρήκα στο Game Pass. Έχω τη συνδρομή στο Game Pass και είπα γιατί όχι να μην το παίξω. Είναι το Ember, κάπως έτσι λέγεται. Είσαι πυροσβέστης, προσπαθείς να σώσεις κόσμο, να σβήσεις φωτιές. Είναι έτσι λίγο καρτουνίστικα τα γραφικά. Έχει αρκετή πλάκα, το είχα ξαναπαίξει παλιότερα. Όχι στο κανάλι, σε ένα παλιότερο κανάλι που είχα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να χάσουμε άλλο χρόνο. Σβήνουμε φωτιές στο σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να σας αρέσει και πείτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να δοκιμάσουμε τέτοιου είδους παιχνιδάκια μία φορά τη βδομάδα. Να είναι έτσι διαφορετικά, να έχουμε λίγο ποικιλία. Οπότε, δεν θέλω να χάσουμε άλλο χρόνο. Πάμε κατευθείαν στο σημερινό επεισόδιο. Όπως βλέπετε είμαστε εδώ πέρα στο κεντρικό μενού, αυτό εδώ πέρα είναι το ταμπλετάκι. Βλέπετε δεν έχουμε μπαταρία, δεν έχουμε σήμα, η ώρα είναι 7:20. Δεν έχουμε λεφτά, έχουμε 127 δολάρια. Μας έχει μόνο την επιλογή single player. Μόλις άνοιξε το παιχνίδι και θα το δούμε κατευθείαν μαζί. Βλέπουμε είμαστε στο Bed Bugs Toy. Και έχουμε αυτή εδώ πέρα τη φωτιά να πάμε να σβήσουμε σήμερα. Είναι tutorial mission περισσότερο και danger είναι χαμηλό τέρμα. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να το κάνει. Hey! Είμαστε υποψήφοι πυροσβέστες, είμαστε εδώ στο αυτό εδώ πέρα, sign up today κιόλας. Πάμε να υπογράψουμε, πού υπογραφώ να μπω στη δουλειά. Οπότε λογικά πάμε εδώ στο γραφείο, στα κεντρικά. Άνοιξέ μου. Είναι κόσμος μέσα. Όπα, κάποιος είναι εδώ πέρα, κάποιος πολίτης. Αμέριμνος, τι κάνεις εδώ, παίζεις το κινητό σου. Έλα εδώ. Πάμε εδώ, στην κεντρική είσοδο, φύγαμε. Έλα, σε πετάω εδώ πέρα. Τελείωνε. Συνέχιζε το παιχνίδι σου, είσαι ασφαλής εδώ. Τι κάθονται παίζουν εδώ πέρα, ρε παιδιά. Πραγματικά κάθονται παίζουν στο κινητό του ενώ παίρνει φωτιά. Έχουμε το Power Ghost εδώ πέρα. Έχουμε τα λάστιχα εδώ να γεμίζουμε άμα θέλουμε. Πρέπει να μπούμε εδώ μέσα. Μας μαθαίνουν πώς να σβήνουμε τη φωτιά. Συνεχίζουμε έτσι, σιγά σιγά. Εδώ έχει ηλεκτρικά πράγματα. Σου λέει εδώ μπορεί να πεθάνει, πλάκα. Μην το ρίχνει στο νερό. Πρέπει να τα κάνεις unplug πρώτα. Αλλά τώρα ήταν εικονικό, οπότε δεν μαθαίνουμε τίποτα. Η φωτιά συνεχίζει όμως και στο ταβάνι και, και στους τοίχους. Οπότε εδώ τελειώσαμε. Εδώ γεμίζεις το πιστόλι σου. Τέλεια. Πάμε πάνω. Έχει φωτιές. Σπάμε την πόρτα με το τσικουράκι που έχει ο πυροσβέστης. Εδώ όμως έχει ρεύμα. Πρέπει να κλείσουμε πρώτα τον διακόπτη. Ωραία, για να προχωρήσουμε. Γιατί έχει νερό εδώ πέρα. Τέλεια, συνεχίζουμε εδώ πέρα. Έχει ρεύμα που πάει εκεί και έχει κίνδυνο, οπότε το κλείνουμε. Α, θα το χρειαστώ τώρα το νερό για να μου ανοίξει την πόρτα. Ρίχνω λοιπόν νερό εκεί, να κάνει ηλεκτροπληξία, να μου ανοίξει την πόρτα. Την αφήνω ανοιχτή και προχωράω. Αυτό μας λέει. Τέλεια. Χρειαζόμαστε κάποια φορά τον ηλεκτρισμό, το βραχυκύκλωμα για να ανοίγουμε πόρτες. Όπως βλέπετε εδώ μέσα, έχει αρπάξει καλά, έχει αρπάξει και το ταβάνι, η τύχη. Όπα, έχουμε ρεύμα. Ξέχασα. Τρίτο πάτωμα. Έχουμε και το γκάς εδώ πέρα που είναι χημικά και τέτοια. Οπότε άμα κλείσουμε λογικά αυτό είναι ο αεραγωγός, αλλά ταυτόχρονα έχει και ηλεκτροπληξία άμα πέσει νερό. Σπάμε πόρτα. Μπαίνουμε μέσα. Α, δεν έχεις πάντα λέει air condition, οπότε πρέπει να σπάσεις και παράθυρα για να βγει το αέριο έξω. Ωραία, και βγήκαμε. Πήραμε το αέριο. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγεις από αυτή την πόρτα, είναι κλειδωμένη λέει, οπότε σπάς παράθυρο και βγαίνεις έξω, παιδιά. Και πάμε από εδώ. Εδώ είναι άλλος ένας. Ανυπεράσπιστος στους πολίτες. Έλα εδώ. Θα σε πετάξω κάτω τώρα σένα. Πού πήγε? Όχι, έπεσα γόρα. Πρέπει να πάρω κάποιον άλλον μαζί μου. Οπότε έχω το τραμπολίνο εδώ. Τώρα έζησα. Τώρα μας λέει να φύγουμε από εδώ. Έχει πάρει μια φωτιά όμως εγώ εδώ πέρα, πυροσβέστης είμαι. Ωραία, job complete. Πήραμε, αυτό έπρεπε να κάνω, δεν ξέρω. Τρεις εβδομάδες μετά στο νοσοκομείο, ξύπνησα τρεις εβδομάδες μετά, δεν ξέρω. Πάντως πήραμε 25 δολάρια. Και τώρα είμαστε στο shop, μπορείς να αγοράσεις tools εδώ, σκαλίτσα με 50 δολάρια. Loadouts, μπορώ να προσθέσω εδώ και τη σκάλα πλέον και να την έχω μαζί μου. Οπότε πάμε single player και τώρα πλέον βλέπετε περάσαμε το tutorial και πάμε στην πρώτη μας αποστολή. Δεν μπορείς να πας στις υπόλοιπες φωτιές παρακάτω όπως βλέπετε γιατί πρέπει να έχεις σβήσει την προηγούμενη φωτιά. Να έχεις μαζέψει φωτιές. Χωρίς εμπειρία δεν μπορείς να πας. Θέλει 15 φωτιές να έχεις σβήσει εδώ πέρα. Λέει αρχάρι δεν έρχονται εδώ πέρα. Οπότε πάμε πρώτα εδώ πέρα, rescue mission. Σε ένα σπίτι, στο first stave, να πάρουμε όλους τους
client από εδώ και να τους βάλουμε εδώ. Λογικά αυτό πρέπει να κάνω. Μπαίνω μέσα από την πόρτα. Σπάω πόρτα. Συγγνώμη παιδιά, αλλά πρέπει να σας σώσω κάπως. Πού έχει κόσμο? Έχει εδώ μέσα δύο άτομα. Και η φωτιά είναι απ' έξω από τα δύο άτομα. Οπότε πρέπει να σβήσω φωτιά. Προχωράει η φωτιά στο σαλόνι. Ήδη γρήγορα, γρήγορα. Κάτω στο πλακάκι προχωράει η φωτιά. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έχουμε διακόπτη εδώ και είχε διαρροή το ρεύμα. Καλώδιο εδώ, τέλεια. Να σβήσω λίγο εδώ από πάνω. Τον τοίχο εδώ που έχει προχωρήσει. Τέλεια, εδώ μέσα κάπου έχει κόσμο. Εδώ είναι ο κόσμος. Έλα εδώ, μέσα εδώ κάποιος είναι. Παίζει το τηλέφωνο του πάλι. Φιλαράκι, συγγνώμη που χέζεις, έλα μαζί μου. Είναι πιο σημαντικό αυτό. Έχεις πάρει φωτιά το σπίτι σου και κάθεσαι και χέζεις. Θα σε πετάξω λίγο εδώ πέρα. Βγάλτε και κάντα εδώ. Εντάξει. Από το να πεθάνεις καλύτερα εκεί πέρα. Μόνος σου είσαι, δεν σε βλέπει κανένας. Πρέπει να μπούμε επάνω. Κάπου έχει αλλού και άλλο κόσμο. Εδώ έχει διαρροή. Έχει κοπεί το τέτοιο. Εδώ έχει κι άλλον. Τρέχει πανικόβλητος τόσο. Δεν μπορεί να πάει πουθενά. Πού είσαι? Έλα εδώ μαζί μου. Τέλεια. Και πρέπει να έχουν και fine bonus cash. Έχει και cash. Εδώ έπεσε. Ω, πήρε φωτιά εδώ. Δεν το είδαμε αυτό. Ξαπλώθηκε φωτιά. Ο άλλος παίζει στο κινητό του, ρε. Εκεί που είχε ζεμιτά. Λέει, αφού είμαι εδώ πέρα ασφαλές, κάτσε να παίξω λίγο στο κινητό μου. Όπου η φωτιά εδώ πέρα έχει ξαπλωθεί. Έχουμε βρει τον κόσμο. Εδώ έχει ξαπλωθεί όμως η φωτιά. Από τι έχει ξαπλωθεί η φωτιά εδώ πέρα? Εδώ είναι η κουζίνα τους. Και συνεχίζει η φωτιά. Όλο το σπίτι θα το κάψει τώρα. Να τα λεφτά. €100. Σκύψε, φύγαμε, λεφτά. Έχει πάρει φωτιά μέσα. Α, είναι και άλλοι δύο άτομα. Μπαίνω από εδώ και έχει κάτω πόρτα. Μπήκα εδώ, έχει αέρα. Ο κόσμος είναι εδώ μέσα. Έλα, έλα. Δεν είναι εδώ ο κόσμος. Εδώ. Υπνοδωμάτιο. Και έχει εδώ μια γυναίκα. Λιπόθυμη. Έλα έξω, έξω, πάμε. Είμαι εγώ εδώ πέρα, μην ανησυχείτε. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Α, μπορώ να σας αφήσω και εδώ πέρα. Τέλεια. Μπήκαμε μέσα. Να τους. Παίζει στο κινητό του άλλου. Στον αέρα θα τον έχεις για αέρια και τέτοια. Τέλεια, το βγάλαμε και αυτόν. Παίζει και αυτή στο κινητό της. Ο συνήθως όλοι. Αυτή που πήγε εδώ πέρα. Α, εδώ είναι, ξαπλωμένη. Έχουμε βγάλει όλους τους clients. Μπορούμε να πάρουμε τα λεφτά. Ένα, αλλά δεν μας λέει πόσα είναι. Να τα λεφτά. Θα βρήκα κι άλλα €100. Εδώ έχω ψάχνω τα λεφτά εγώ και έχει καεί όλο το σπίτι όπως βλέπετε. Ωραία, δεν ξέρουμε πόσα είναι ακόμα τα λεφτά. Οπότε λέω να φύγω για τώρα. Έχουμε σώσει όλο τον κόσμο. Εδώ φεύγω. Όχι, εδώ είναι άμα χρειάζεται κάποιος βοήθεια. Τελείωσε η δουλειά. Great job, job paint. Payout $374 πήραμε για αυτό εδώ πέρα που σώσαμε. Σώσαμε όλους. Πήραμε και δύο bonus σε cash. 5 λεπτά. Πήραμε 5 φωτιές. Είμαστε λοιπόν στην επόμενη αποστολή. Πρέπει να σώσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε. Πού είναι ο κόσμος? Έχει έναν εδώ μέσα. Σπάσε, σπάσε, σπάσε. Και ψάχνουμε. Εδώ έχει φωτιά. Ξαπλώνει προς τα πάνω. Πάει στο παράθυρο. Από εδώ κάτω συνεχίζει όμως. Ωραία, έφυγε αυτή. Εδώ έχουμε ένα διακόπτη, ο οποίος διακόπτης πρέπει να σβήσει γιατί θα καούμε άλλος. Έλα εσύ εδώ. Κάποιος είναι εδώ μέσα, σίγουρα. Δεν είναι κανένα εδώ μέσα. Πού είστε? Πού είστε κρυμμένοι όλοι ρε παιδιά? Στον πάνω όροφο έχει ένα εδώ πέρα, ένα άτομο, στη βεράντα. Τι κάνεις εδώ? Τελείωνε. Τι παίζετε λέω όλο στο κινητό, τι παίζετε? Και είστε τόσο πουρωμένοι. Η νέα γενιά έχει χαλάσει. Κάθεται παίρνει φωτιά το σπίτι και αντί να πηδήξει από κάτω να σωθεί, κάθεται παίζει στο κινητό της. Εδώ έχει άλλα τρία άτομα πάνω. Όπα, εδώ έχει έκρηξη μέσα. Το βλέπω θα κάνει καμπούμ εκεί. Λογικά δεν πρέπει να μπούμε από εκεί. Έκανε έκρηξη. Δεν έπρεπε να μπούμε παιδιά εκεί πέρα. Όπου κάνει αυτό το... την πόρτα μπαμ. Δεν πρέπει να μπαίνουμε, αυτό κατάλαβα. Καλό μπαμ εδώ. Όπα, λεφτά παιδιά, αυτά δεν τα αφήνουμε. Εντάξει, θα ξέρω για άλλη φορά.
Έλα, σβήσε εδώ τη φωτιά. Ωραία, τη σπάσαμε την πόρτα. Είχε εγκλωβιστεί από εκεί ο αέρας. Εδώ έχουμε για να πάρω νερό. Τέλεια. Είναι κανένας εδώ. Έλα εδώ. Φεύγουμε, φεύγουμε. Ήθελα να σε βγάλω το παράθυρο τώρα, αλλά είναι κλειστό. Έλα, σε πάω από εδώ. Έχουμε βγάλει ήδη δύο. Μέσα. Το απλό είναι να πάρεις δύο και να φύγεις. Εγώ θα κάτσω να σώσω και τους άλλους. Είναι άλλοι δύο πάνω. Πριν σώσω όμως τους άλλους, έλα εδώ εσύ. Πρέπει να βγάλω και το χατζηλίκι μου. Δεν έρχομαι να ρισκάρω έτσι τζάμπα εγώ. Ωραία. Τώρα μπορώ να φύγω από εδώ. Αλλά θέλω και τον bonus. Good work. Από ό,τι μας λέει. Πάμε καλά. Συνεχίζουμε όπως πρέπει. Έχει σκάλα για να πάμε στον επάνω όροφο. Με προσοχή όμως. Όπω έχει πολύ φωτιά εδώ μέσα. Για μην μου πεις είναι άλλος εδώ μέσα. Είναι κόσμος εδώ μέσα. Για να τσεκάρω. Έχει κόσμο εδώ μέσα. Έχει κόσμο από κάτω. Όπω θα καούμε. Είχε διαρροή εδώ μέσα. Ωραία, σβήνω, 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 σβήνω. Εδώ είναι μπάνιο λογικά. Μπορώ να πάρω λίγο νερό εδώ. Εδώ έχει κάποιο μέσα. Τέλεια. Και έχει και λεφτά εδώ μέσα από ό,τι βλέπω. Ω! Έχει γίνει διαρροή εδώ. Πρέπει να τον προσελκύσω από αλλού αυτόν, γιατί έχει το ρεύμα ο χαζός εκεί. Κάθεται σε ένα τέτοιο πάνω και δεν καταλαβαίνει τίποτα αυτός. Να τους εδώ μέσα είναι. Κλείνω διακόπτη. Αλλά μόλις έκλεισα διακόπτη, έφυγε το τέτοιο όπως είδατε. Κάτσε λίγο εδώ πέρα φίλε. Γιατί μόλις έκλεισα διακόπτη έκλεισε το κλιματοκιβώτιο. Τώρα αυτό είναι ρίσκο. Τα αφήνω, δεν θα κάτσω να ρισκάρω τη ζωή μου εγώ για αυτά. Έλα εδώ εσύ βλάκα. Έλα εδώ, σε έσωσα. Έχω και κάτι 100 δολάρια εδώ μέσα εγώ, δεν θα τα αφήσω αυτά. Ωραία. Έχει κι άλλον έναν, 4 ήταν σύνολο. Ο άλλος είναι τέρμα πάνω. Βάζω σκάλα. Ανεβαίνω. Βάζω σκάλα. Ξανανεβαίνω. Εδώ μέσα είναι. Όχι, είναι από πάνω. Πιο επικίνδυνο ακόμα. Στον καπνό μέσα. Έλα κάτω. Έλα μαζί μου. Ωραία. Τέλεια και εσύ μέσα. 4 στα 4. Έχω αφήσει τη σκάλα μου και δεν ξέρω αν πρέπει να την αφήσω τη σκάλα. Είχε τη γεννήτρια εδώ πέρα. Lights off, τα κλείνε όλα. Και πας πιο ασφαλές. Τώρα θα αφήσω τη σκάλα εδώ και ελπίζω να μην τη χάσω τη σκάλα. Πάμε να φύγουμε. Τέλεια. Περάσαμε 380 δολάρια, πήραμε 8 λεπτά γιατί καθυστερήσαμε λίγο παραπάνω. Βρήκαμε 2 επιπλέον χρήματα, το ένα το είχαμε βρει που ήταν, αλλά δεν μπορούσα να το βγάλω. Great work, τέλεια. Έχουμε βγάλει καλά χρήματα, είμαστε στα 857 δολάρια. Έχουμε ξεκλειδώσει και άλλες περιοχές, έχουμε πάει Utica Ave. Μπορώ να πάω και εδώ πέρα στο ξενοδοχείο. Escape Mission, Race Against the Time, ωραία. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα, έχει ρεύμα. Επίσης έχει ρεύμα και από εδώ. Και αυτό έρχεται από εκεί πάνω. Ωραία, έκανε διαρροή εδώ πέρα. Σπάσαμε λοιπόν αυτό και τώρα μπορώ να περάσω. Τέλεια, αλλά εδώ πέρα έχει φωτιά. Έχει φωτιά το πάτωμα εδώ. Διακόπτης, κάτσε να σβήσω το διακόπτη. Τέλεια. Έχουμε φωτιά εδώ πέρα, την οποία πρέπει να σβήσω για να προχωρήσω. Τέλεια. Έχουμε 8 λεπτά όπως βλέπετε. Κάποιος μας μιλάει εδώ πέρα. Άσε με να κάνω τη δουλειά μου, ρε φίλε. Όπου εδώ πέρα έχει πιάσει καλή φωτιά. Θα τις αναθυμιάσεις, δεν μπορείς να μπεις εδώ μέσα, δεν έχουμε μάσκα. Δεν έχουμε αγοράσει μάσκα. Έσβησα τη διαρροή αλλά με χτύπησε λίγο το ρεύμα, δεν πειράζει για όλο για το τέτοιο. Για την ασφάλεια εδώ των ανθρώπων. Ω! Oh! Κάτι έκανε έκρηξη. Σβήνω διακόπτη εδώ. Έσβησε. Κάτι κάνει έκρηξη. Τέλεια, πρέπει να προχωρήσω από εδώ εγώ τώρα.
Θέλω να κάνουμε διαρροή εδώ για να μας ανοίξει η πόρτα. Κατάλαβα τι πρέπει να γίνει. Μπορώ να κουνήσω τώρα πράγματα εδώ, καταλάβατε. Να βάλω να κάνει διαρροή εδώ για να συνεχίσει από εκεί να μου ανοίξει την πόρτα. Τέλεια. Άνοιξα λοιπόν την πόρτα. Έχει διαρροή εδώ. Πάμε γύρω γύρω. Εδώ κάτω γίνεται πανικός. Πάμε να κατέβουμε. Όπου από τι γίνεται εδώ πέρα. Κόλαση. Σβήσε, 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 σβήσε. Ξενοδοχείο ολόκληρο. Δεν πρέπει να έχει κόσμο εδώ πέρα. Απλά πρέπει να σώσουμε το κτίριο. Οπότε έχω καταλάβει. Γιατί δεν μας αφήνει να βγάλουμε το τηλέφωνο καν. Πρέπει να βγούμε κάπως από εδώ πέρα. Τελείωσε το νερό. Πήρα από εδώ. Έχει έξοδο εδώ. Τέλεια. Διαρροή. Η οποία πρέπει να συνεχίσει να κουμπίσει εδώ για να μας ανοίξει την πόρτα. Πάμε να δούμε λίγο. Ωραία, φέρνω και τα υπόλοιπα. Όχι, αυτό το θέλω. Έχει έφλεκτο υλικό μέσα. Πέρασε. Για να δω. Άνοιξε η πόρτα τώρα εδώ. Φύγαμε. Περάσαμε. Καταφέραμε, μπήκαμε μέσα, σβήσαμε ό,τι σβήσαμε. Βρήκαμε ένα bonus cash, 7 λεπτά, 300 δολάρια. Τώρα δεν κατάλαβα τι έπρεπε να κάνουμε. Κόσμο δεν σώσαμε. Μόνο απλά να μας εκπαιδεύσουν. Ναι. Τη φωτιά δεν την έσβησα, να πω την αλήθεια. Rescue λοιπόν είναι σε μαγαζάκι μέσα με καβουροπάτι. Λοιπόν, μπαίνω μέσα. Έχει πάρει φωτιά στην κουζίνα και θα ξαπλωθεί. Θα ξαπλωθεί, θα καεί το μαγαζί του κύριο Καβούρη. Λοιπόν, έλα εδώ εσύ. Θα καείς ρε. Θα καείς, έλα εδώ. Πάμε έξω γιατί είσαι και χαζός, σε κόβω. Σε κόβω για χαζό, πάμε έξω. Δεν θέλω να σε προσβάλλω, αλλά είσαι, μου φαίνεται. Αντί να βγεις από την πόρτα, κάθεσαι, παίζεις εκεί μέσα. Κάτσε εδώ τώρα. Έλα εδώ. Ένας εσύ. Δύο στα δύο, μπες μέσα. Τέλεια. Έλα και εσύ εδώ που είσαι, σίδα. Κάτσε σπάσω την πόρτα. Έλα εδώ. Κουράστηκες, ε. Έλα εδώ, πάμε έξω. Πάμε εδώ κι εσύ. Κάτσε εδώ. Πού είναι ο άλλος? Ένας μέσα στην κουζίνα. Τι κάνει εδώ μέσα ο χαζός, ρε. Μέσα μέσα. Από πού μπορώ να μπω? Από πού έχει μπει αυτός εδώ μέσα? Όπα, και έχει τα τηγανιτά τα πράγματα εδώ, ρε φίλε. Έλα εδώ. Τι κάνεις μωρέ χαζό? Πάμε να φύγουμε. 6 άτομα έχω σώσει. 2. Κάτι κάνει τάου. Θα κάνει τάου κάτι. Ωραία, έφυγες κι εσύ. Για άλλη είναι από πάνω, ευτυχώς. Ευτυχώς δεν είναι τόσο χαζί, κάθονται μέσα. Σαν εσάς δηλαδή. Τέλεια. Οπα, οπα. Μπήκα, ο ένας είναι εδώ. Αλλά έχει έφλεκτα πράγματα εδώ για κάποιο λόγο. Παγίδα. Για... Δεν έχουμε αποκάλυψη, φίλε μου. Είσαι χαζός, μου φαίνεται κι εσύ. Βάζει έφλεκτα πράγματα εδώ πέρα. Όπα, σκοτωθήκαμε. Έχει τραμπολίνο εδώ ο κύριος. Θα χτυπήσουμε λίγο το πόδι μας, δεν σε πειράζει, έτσι. Μπες εδώ. Άλλος ένας, πέμπτος εκεί πάνω. Έχει σκάλες. Δεν χρειάζεται. Ο άλλος είναι εδώ μέσα. Υπάρχει μια πιο εύκολη λύση να μπεις από εδώ, να σπάσω το παράθυρο, να μπω μέσα στο δωμάτιό του. Να ψάξω για λεφτά. Εδώ ήταν ο γενικός. Τέλεια. Ό,τι ήταν πλέον με ρεύμα, πλέον δεν έχει ρεύμα. Λαράκι, συγγνώμη που σε σώζω τώρα στην κατάλληλη στιγμή. Δεν είσαι, αλλά πάμε να σε σώσω λίγο. Θα καούμε. Θα καώ και σένα, μα. Κι εγώ μαζί με σένα. Τέλεια. Φύγαμε από εδώ. Και έρχομαι λίγο πίσω. Έχω χρόνο ακόμα. Μέχρι να γίνει το μεγάλο μπαμ. Να μαζέψω λίγο και τα λεφτά που έχετε εσείς εδώ πέρα. Κάτι θα έχετε. Μαγαζί ολόκληρο είστε. Έλα, έλα. Είσαι και βαρύς, ρε. Παίρνω τα λεφτά του κόσμου, μην καούνε. Πήρανε. Δεν τα βρήκα τώρα. Πάμε, φύγαμε. Δεν πειράζει. Τους σώσαμε. Πήρα 5 στις 5 φωτιές για ακόμα μια φορά. Πήραμε 533 δολάρια. Έχουμε φτάσει
1700. Μπόνους δεν τα βρήκα, δεν πειράζει. Βάλε hard δυσκολία, να πάρουμε παραπάνω λεφτά. Το τελευταίο mission να είναι λίγο περισσότερο δυσκολία θέλω. Λοιπόν, rescue mission, get us main client out of the building as possible. Τέλεια. Πάμε να πάρουμε τους πολίτες, θα τους βγάζουμε έξω έναν προς έναν. Εδώ έχουμε τρία. Και κάτω, πάνω κάτω εκεί κάτι γίνεται. Και έχουμε κι άλλον από εκεί. Αυτό είναι τροχόσπιτο. Ωραία, το τροχόσπιτο θα μπούμε από εκεί. Πήρε φωτιά εδώ κάτω. Γίνεται διαρροή εδώ. Τέλεια. Όμορφα, σβήνουμε φωτιά. Ωραία, σβήνουμε εδώ τη φωτιά. Έχει πάει και στο ταβάνι, έχει ξαπλωθεί. Το σαλόνι κάηκε δυστυχώς. Δεν μπορούσαμε να το σώσουμε, δεν το προλάβαμε. Δεν μας έφερε γρήγορα ο Μίτσος με πυροσβεστικό. Έχει κανένα εδώ κάτω ή θα πάω να κινδυνεύσω τζάμπα? Δεν έχει κανένα εδώ κάτω. Έχει έναν εκεί απέναντι, αλλά μπορώ να περάσω έτσι εγώ. Τέλεια. Έλα εδώ. Έλα εδώ, παίζει στο κινητό σου. Δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Είχε και από εδώ, δεν το είχα. Και έβαλε τη σκάλα ολόκληρη κάτω. Πάμε. Πέσαμε λίγο. Ναι, γρατζουνίστηκε. Τώρα που παίζει μέσα στο κινητό και θα πέθαινε. Δεν το σκέφτεσαι αυτό. Είναι κανένα άλλο κάτω εδώ. Πάμε να πω από εδώ τώρα. Εδώ τι γίνεται. Κάποιο καίγεται. Και έχει το άλλο εδώ. Κάκι ο άλλο. Κάκα εγώ για σένα, ρε φίλε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Πρέπει να μου δώσεις λεφτά γι' αυτό. Κάτσε εδώ τώρα. Όπου το χαζό, πήγε κάκι, ρε. Πρέπει να πάρουμε τη σκάλα μας, γιατί χωρίς τη σκάλα δεν μπορώ να κάνω πραγματάκια, να σκαρφαλώσω από παράθυρα και να μπω και εκεί που θέλουμε δίπλα. Εδώ ξαναπήρε. Λεφτά. Λεφτά, αυτά μπορεί να τα πάρω. Θα μπουν στη συνέχεια μέσα. Είναι ένας πάνω πολίτης που φοβάται. Πήγαμε. Λογικά έχει πάρει φωτιά και αυτός εδώ πάνω. Όπου τι γίνεται εδώ πέρα, πρέπει να βρω κάπου σύντομα νερό. Δεν θα έχω αρκετό πάνω μου. Εγώ το βλέπω. Έχω πάει μπόλικο και εδώ πέρα θα χρειαστώ. Μην μου πεις εδώ μέσα. Ω, εδώ μέσα είναι, φίλε. Εδώ δεν είναι κανένας, ευτυχώς. Πάμε να περάσουμε από εδώ. Α, είναι ο ένας εδώ, αυτός είναι εντάξει εκεί. Δεν έχει θέμα. Ο άλλος είναι αριστερά εδώ. Αυτός έχει θέμα, είναι μέσα στη φωτιά. Μέσα στη φωτιά κάθεται. Ρε, χέζεις ρε, μέσα στη φωτιά, ρε. Χέζεις μέσα στη φωτιά, έλα εδώ. Πήρα και νερό, να έχω. Θα καώ δηλαδή εγώ για σένα. Και αυτός αντί να φύγει, κάθεται εκεί μέσα στη τουαλέτα, ρε παιδιά. Τι θράσου κι αυτό, και λέει θα έρθει να με σώσει ο πυροσβέστης. Τώρα δεν γίνεται να σηκωθώ, κάνω την ανάγκη τώρα. Με συγχωρείτε. Όπου εδώ έχει λαμπαδιάσει όλο το σπίτι, ρε. Τον άλλο δεν τον καταφέρω, το βλέπω. Το έχω βάλει και χάρτη δυσκολία εγώ. Τουλάχιστον να μπουν τα λεφτά μέσα. Ο άλλος για το τροχόσπιτο είναι από εδώ, έτσι. Λίγο νερό εδώ να ρίξω. Πέρασα. Ρε κοπέλα μου. Έχουμε 10 δευτερόλεπτα να φύγουμε. Τώρα θα ρισκάρω κάτι πολύ δύσκολο. Έχεις μπει δείξει ποτέ το τροχόσπιτό σου? Θα πέσεις τώρα. Εγώ έχω πέσει. Έπεσα στα μαξιλάρια. Σωθήκαμε. 10 δευτερόλεπτα. Θα γίνει έκρηξη. Θα γίνει θα καταρρέψει. Να το, καταστράφηκε. Job complete. 4 στα 5. Όπα, είχε κι άλλον έναν. Πέθανε ένας, γι' αυτό χάσαμε ένα. Πού πέθανε, αυτός που πέταξα από πάνω πέθανε? Ή δεν είχα βγάλει όλους? Δεν ξέρω, θα το δω στο μοντάζ τι είχα κάνει. Έβγαλα 5 άτομα. Ξέχασα κάποιον μέσα. Μπορεί να ξέχασε κάποιον μέσα. Δεν το ψάξα καλά το σπίτι και εγώ ήταν καλά. Οπότε πήγαμε καλά και εδώ πέρα. 1600 δολάρια. Έχουμε σώσει όλη την περιοχή εδώ πέρα. Και έχουμε πάει και εδώ στο μαγαζάκι. Και έχουμε τώρα αυτή και έχουμε ακόμα ένα barrel factory. Αυτό είναι εργοστάσιο. Escape mission. Δηλαδή μπαίνεις εκεί και απλά προσπαθείς να αποδράσεις. Τέλεια. Ωραία. Οπότε αυτό κάναμε και εδώ πέρα. Σε αυτό. Escape mission ήτανε. Ναι, ωραία. Αλλά εμείς θα φτάσουμε στο τέλος για το σημερινό επεισόδιο. Με ένα διαφορετικό παιχνίδι, το Ember. Ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου στα σχόλια αν θέλετε να βλέπουμε κι άλλα τέτοιου είδους παιχνιδάκια. Και προτείνετε κιόλας ποιο θέλετε να δούμε. Έτσι να βλέπουμε κάθε επεισόδιο, κάθε εβδομάδα από ένα διαφορετικό παιχνιδάκι. Οπότε αυτά από μένα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά σε όλους.